Η Ελλάδα θωρακίζεται σε ξηρά θάλασσα και αέρα. Ένα βήμα πιο κοντά στα F-35. Κλιμακώνουν τι κινητοποιήσει του οι αγρότε. Αύριο τα τρακτέρ στη Λάρισα. Κυβερνητική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Νέα ψυχρή εισβολή. Πού θα το στρώσει τι επόμενε ώρε. Αναλυτική πρόγνωση από τον Θοδωρή Κολυδά. Και τώρα το μεσημεριανό δελτίο με την Κατερίνα Τσαμού. Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Η πατρίδα μα θωρακίζεται λοιπόν σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, καθώ οι Ηνωμένε Πολιτείε έδωσαν το πράσινο φω για την αγορά και 40 μαχητικών αεροσκαφών πέμπτη γενιά F-35. Συμπληρωματικά, η Ελλάδα θα πάρει και ένα δωρεάν Αμερικανικό πακέτο εξοπλισμού. Πάμε στον Γιώργο Ευγενίδη για να μα πει τι θα περιλαμβάνει αυτό το πακέτο μαμούθ και πώ αλλάζουν οι ισορροπίε, Γιώργο. Πρόκειται για να ξεκινήσουμε από τα F35, Κατερίνα, για μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τα εθνικά μα θέματα που αλλάζει τι ισορροπίε στον ένα αέριο χώρο. Καθώ ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε ανάβουν πράσινο φω για ένα υπερσύγχρονο μαχητικό, στο οποίο η Τουρκία δεν έχει πρόσβαση. Αυτό επισημαίνεται και στην επιστολή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Μπλίνκεν, προ τον Πρωθυπουργό. Ενώ η Αμερικανική έγκριση έχει ήδη δοθεί και στο Κογκρέσο. Πρόκειται για αεροσκάφη που μπορεί να κοστίσουν έω και 8,5 δι. Ένα σημαντικό μέρο των χρημάτων όμω θα προέλθουν από τα Αμερικανικά ταμεία, εφόσον βεβαίω η Ελλάδα επιλέξει να τα αγοράσει. Δεν σταματάμε όμω εδώ, γιατί η χώρα μα θα πάρει και μια σειρά εξοπλισμών, όπω σωστά είπε, δωρεάν, χωρί κόστο, στο Αμερικανικό ιδανικό πακέτο που θα έρθει το επόμενο διάστημα περιλαμβάνονται δύο μεταγωγικά αεροσκάφη σε 130, 60 οχήματα μάχη Bradley, κινητήρε για αεροσκάφη αλλά και τρει φρεγάτε LCS που αποσύρονται από το Αμερικανικό πολεμικό ναυτικό ω πλοίο ενδιάμεση λύση μέχρι να πάρουμε τι γαλλικέ φρεγάτε Μπελαρά. Η εξέλιξη αυτή πρέπει να πούμε ότι έρχεται παράλληλα με την έγκριση από το Κογκρέσο τη προμήθεια και αναβάθμιση των τουρκικών F-16 τα επόμενα χρόνια ω αντάλλαγμα για την έγκριση ένταξη τη Σουηδία στον Άτομο. Φαίνεται ότι τήρησαν ισορροπίε μεταξύ των δύο νοτοτικών συμμάχων, μάλλον οι Αμερικανοί. Σωστά. Και σωστά. Όμω η έγκριση τη ένταξη τη Σουηδία φαίνεται ότι ξεκλειδώνει αυτή την mm -hmm. προμήθεια που ζητούσαν οι Τούρκοι. Οι Αμερικανοί γερουσιαστέ όμω επισημαίνουν ότι αυτό κατέστη εφικτό και γιατί η Τουρκία μείωσε την ένταση στο Αιγαίο, Κατερίνα. Με να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτή η νυναιμία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Και εμεί πάμε να δούμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργό μετά την επιστολή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Άντων Τιμπλίνγκεν. Η πατρίδα θωρακίζεται έτσι διπλά. Από τη μία πλευρά, η αποτρεπτική τη ισχύ μεγενθύνεται σε γη, σε αέρα και σε θάλασσα. Ενώ απ' την άλλη, δεν επιβαρύνεται το Έλληνα φορολογούμενο. Καθώ αυτό το πακέτο θα διατεθεί δωρεάν από τα Αμερικανικά αποθέματα. Είναι το αποτέλεσμα μια μεθοδική αθόρυβη και μακρά προσπάθεια. Αλλάζουμε θέμα και περνάμε στα του καιρού, διότι από αύριο περιμένουμε βουτιά τη θερμοκρασία έω και 10 βαθμού, αλλά και χιόνια. Πάμε στον μετερολόγο μα Θοδωρή Κολυδά. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή. Πε μα, πού θα το στρώσει και πόσο θα διαρκέσει η κακοκαιρία. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, και από μένα. 10 βαθμού θα πέσει η θερμοκρασία από αύριο μέχρι και την Τρίτη. Ο, συνολικά, θα λέγαμε, στο μεγαλύτερο μέρο τη χώρα. Το πού θα το στρώσει, καταρχά, να πούμε και ποιε περιοχέ θα πειραστούν. Από τη Θεσσαλία, λοιπόν, και νοτιότερα, mm -hmm. όλα τα ανατολικά επιρωτικά, δηλαδή η Θεσσαλία, η στερά Ελλάδα, οι Σποράδε, η Εύγεια. Ε, ε, η Αττική καθώς επίσης η Βόρεια και η Ανατολική Πελοπόννησος θα δεχθούν μεγάλες ποσότητες χιονιού. Επίσης βέβαια χιόνια θα έχουμε στα ορεινά των Βορείων και κλάδων, κυρίως στην περιοχή της Άνδρου καθώς επίσης και, στην, ε, και στην Κρήτη όπου θα χιονίσει και σε ορεινέ αλλά και οι μειορεινές περιοχές. Yeah. Πού θα το στρώσει. Η, η κακοκυρία έρχεται σε δύο φάσεις. Έρχεται το πρώτο την Κυριακή, η πρώτη διαταραχή και η δεύτερη τη Δευτέρα. Πιο σημαντική είναι τη Δευτέρα ε, από Δευτέρα ουσιαστικά μεσημέρι, απόγευμα, και όλη την τρίτη, δηλαδή για 36 ώρες το δεύτερο κύμα είναι το πιο ισχυρό και φαίνεται να το στρώνει σε ορεινές, ημιορεινές αλλά και σε χαμηλότερο υψόμετρο στους γνωστού νομούς, δηλαδή στη Μαγνησία, στη Φθιώτιδα, σε όλη δηλαδή, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα όπως επίσης και στην Αττική και την Ανατολική και τη Βόρεια Πελοπόννησο. Περιοχές θα έλεγα, ειδικότερα για την περιοχή της Αττικής, δεν είναι μόνο πλέον τα ορεινά και τα ημιορεινά, αλλά είναι και περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο, θα έλεγα έτσι ενδεικτικά, ναι. περιοχέ από το. Τουλάχιστον με τα σημερινά τα στοιχεία, περιοχέ από το Μαρούσι και βορειότερα, θα πρέπει να το στρώσει με χιόνι. Να, θα αξιολογήσουν τι επόμενε ημέρε αν είναι τόσο σημαντικά τα ύψη χιονίου ή δωρή... ακόμη ε, έγινε και τυχόν περισσότερο. Έγινε μια σύσκεψη, έκτακτη σύσκεψη πριν από λίγο στο Υπουργείο Πολιτική Προστασία. Ξέρω ότι την παρακολούθησε, τι αποφασίστηκε. Ναι, είναι από την Επιτροπή Διαχείριση Κρίσεων, yeah. η οποία, όπου και πάλι αύριο θα δούμε με νεότερα στοιχεία, θα αξιολογήσουμε την κατάσταση που θα επικρατήσει και από εκεί και μετά βεβαίω από την πολιτική προστασία και από όλου του αρμόδιου φορεί θα ληφθούν αποφάσει για τυχόν μέτρα τα οποία πρέπει ε, να πάρουμε σαν πολιτεία και για την προστασία των πολιτών, αλλά των υποδομών γενικότερα. Μάλιστα. Θα περιμένουμε λοιπόν τα μέτρα. Σε ευχαριστώ πολύ, Θοδόρη. Βεβαίως.